Καλημέρα και πάλι. Σας καλέσαμε σήμερα για να σας παρουσιάσουμε το έργο που σχεδιάσαμε να κάνουμε στις Κρινίδες υπό τον τίτλο «Ανάπλαση του κέντρου των Κρινίδων». Ήταν μια πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη διοίκηση του πρώην Δήμου Φιλίππων και μετά από πολλή προσπάθεια και αγώνα, αφού βελτιώσαμε ουσιαστικά τη μελέτη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και στις απαιτήσεις της χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ, καταφέραμε να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και να χρηματοδοτηθεί. Μόλις πρόσφατα μας ανακοινώθηκε η πράξη ένταξης που έχει υπογραφεί από τον Υπουργό, τον Ευρυπίδη τον Στυλιανίδη, δεδομένου ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται απευθείας από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, με αξιολογητή και διαχειριστική αρχή την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης, τη θυγατρική της ΚΕΔΕ δηλαδή στην Αθήνα. Θέλω να πω το εξής, ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή δουλειά, μια σοβαρή δουλειά από την μελετητική ομάδα, η οποία απαρτίζεται από διάφορους μηχανικούς. Θα ξεκινήσω από αυτούς που είναι απόντες αυτή τη στιγμή, από τον Απόστολο τον Παυλίδη και τον Θωμά τον Μαυρίδη και από τις... Ο κύριος Πεταμίδης ως συγκοινωνιολόγος και οι κυρίες Σιδερίδου και Σαμουρκασίδου που έχουμε τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας και θα σας παρουσιάσουν τις ειδικότερες πτυχές του συγκεκριμένου έργου. Δήμος πλέον και κάναμε και μία αρχή προχθές με μία μελέτη που πάλι ανάπλασης που ετοιμάζεται για την Καρβάλη, την οποία θα σας την παρουσιάσουμε για αυτήν κάποια στιγμή, ότι πρέπει πλέον να κοιτάζουμε την ποιότητα της ζωής των κατοίκων του Δήμου μας. Μια πολύ σημαντική μέρα για το Δήμο Καβάλας και για την ευρύτερη περιοχή του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων και για τον οικισμό των Κρινίδων. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, μεγαλοπίβολο έργο, τέτοιο που δεν είδε ξανά η περιοχή μας εκεί, πραγματικά, που είναι αντάξιο του πολιτισμού και της ιστορίας της περιοχής. Είναι ένα έργο που θα βελτιώσει πάρα πολύ την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της περιοχής μας. Ένα έργο που θα αλλάξει κιόλας και τον οικονομικό προσανατολισμό της κοινωνίας μας, στρέφοντάς τον προς τον τουρισμό περισσότερο, έναν τομέα που τόσα χρόνια του είχαμε γυρίσει την πλάτη. Μας πληροφορούμαστε την ένταξη της μελέτης στο ΕΣΠΑ και την επικείμενη υλοποίηση του έργου και με τη σειρά μας να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή για τις ενέργειες που έχει κάνει ώστε να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Είμαστε η Σαμουρκασίδου Έλενα και η Σιδερίδου Ορλένα και εκπροσωπούμε την ομάδα των μελετητών. Η μελέτη τιτλοφορείται με τίτλο «Τροποποίηση σχεδίου, κυκλοφοριακή οργάνωση και ανάπλαση του κέντρου των Κρινίδων». Η σκοπιμότητα του έργου είναι η αναβάθμιση του κέντρου των Κρινίδων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τη βελτίωση των δομών επισκεψιμότητας. Πώς επιτυγχάνεται κάτι τέτοιο? Το μεν πρώτο με τη βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων μέσω της ανάπλασής τους με βιοκλιματικά κριτήρια. Το δε δεύτερο μέσω της ανάδειξης των στοιχείων πολιτιστικού ενδιαφέροντος του οικισμού και της ισχυροποίησης της ιδιαίτερης ταυτότητας και της φυσιογνωμίας της περιοχής. Οι αρχές του σχεδιασμού πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η πρότασή μας είναι οι εξής δύο. Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού που επιτυγχάνονται μέσω της πλούσιας φύτευσης που έχουμε σε όλη την περιοχή παρέμβασης, της χρήσης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και της εισαγωγής του υδάτινου στοιχείου. Θα παρουσιάσουμε ενδεικτικά κάποιες κατασκευαστικές λεπτομέρειες δαπέδων και του εξοπλισμού. Στην οθόνη βλέπουμε την πρώτη κατασκευαστική λεπτομέρεια που αφορά δάπεδο από κυβόληθους, ενώ τη δεύτερη που αφορά ρήθρο πεζοδρομίου από μπετόν με επιμελημένο ξυλότυπο. Στην παρούσα βλέπουμε το συντριβάνι καταράχτη που προβλέπεται στο χώρο της πλατείας, αξιοποιεί την υψομετρική διαφορά με το δρόμο και αναβαθμίζει την περιοχή, ενώ ταυτόχρονα το υδάτινο στοιχείο βελτιώνει το μικροκλίμα της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα επιμήκη χτιστά καθιστικά κόκκινου χρώματος που τοποθετούνται στους χώρους ανάπαυσης σε οργανικές γραμμές έτσι ώστε να προσελκύουν τους περαστικούς. Στη φωτογραφία έχουμε και μια ρεαλιστική απεικόνισή τους. Και τέλος έχουμε τη στάση λεωφορείων που τοποθετείται επί της οδού Φιλίππου και στις δύο κατευθύνσεις. Το οποίο σας παρουσιάσαμε είναι
η σύνοψη και το καταστάλαγμα μιας προσπάθειας που ήταν πάρα πολύ κουραστική, πάρα πολύ δύσκολη, αποτυπώνεται σε εκατοντάδες, να μην πω χιλιάδες σελίδες, κείμενα, επιστολές. Η πρόταση που υποβάλαμε κάτω στην ΕΕΤΑ κάλυπτε ένα μισό κουτί, ας πούμε, στην ουσία, τα σχέδια, οι προτάσεις, οι πανεβάσεις, όλοι, και ο υπολογισμός από εκεί και πέρα, πέτρα προς πέτρα, του κόστους, ώστε ο προϋπολογισμός να βγει σωστά και να μην έχουμε αποκλείσεις και προβλήματα. Λοιπόν, η δουλειά που έγινε ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Χρειάστηκε να γίνουν επανειλημμένες διορθώσεις πάνω στην αρχική μελέτη που είχε γίνει προς τα τέλη του 2010. Αυτό το οποίο έχουμε τώρα είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, και ακριβώς επειδή ήταν το πολύ καλό αποτέλεσμα, μπορέσαμε και να πάρουμε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.